χωρίς κόκκινες γραμμές, αναζητώντας ένα καλό λόγο. Θα τον έχει. Θα τον εισπράξουμε και τηλεοπτικά, αλλά δυστυχώς αυτή η εισπράξη του η τηλεοπτική δεν θα εξαργυρωθεί στην εφορία για τον ένφια, για τους φόρους στο τέλος του μήνα. Σήμερα υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι επί χρόνια δραματική. Αυτό σημαίνει ότι είναι και επιδεινούμενη. Άρα η λύση δεν πρόκειται να βρεθεί από την κυρία Μέρκελ. Η λύση θα βρεθεί από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι αλλαγή πολιτικής. Και εμείς δεσμευθήκαμε στη Θεσσαλονίκη για μια σειρά μέτρα τα οποία θα πάρει καταρχήν και δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το πρόγραμμα των δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση η οποία θέλει από τη μια μεριά να σταματήσει την ανθρωπιστική κρίση, από την άλλη μεριά να επανεκκινήσει την οικονομία, να ενισχύσει την εργασία. Ναι, αλλά ακόμη και οι οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι φιλικοί προς εσάς, το βλέπουν με επιφύλαξη όλο αυτό που εξαγγείλατε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα και μια ολόκληρη λογική, η οποία λέει το εξής. Δεν πρέπει 300.000 οικογένειες να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια και στο ρεύμα. Ναι, πρέπει να μείνουμε χωρίς να έχουν. Πρέπει. 54 εκατομμύρια. 54 εκατομμύρια. 54 εκατομμύρια είναι το κόστος. Δεν πρέπει να έχουμε φαγητό για όλους 300.000 οικογένειες να ζήσουν. Έχω εδώ πέρα τους αριθμούς και τα συγκεκριμένα και από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και ότι αυτό είναι ένα εθνικό σχέδιο ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης. Το πώς οποίο είναι όμως ότι σας βλέπουν αναγκαίο, με επιφύλαξη ο κύριος Λαπαβίτσας, για παράδειγμα. Λέω ότι είναι αναγκαίο. Το βλέπω αυτό. Δεν θα κάτσω να κρίνω, γιατί ξέρετε τώρα. Δεν θα κάτσω να κρίνω. Είναι επιστημονικές γνώσεις, έχουν προηγηθεί άλλες επιστημονικές απόψεις κτλ. Εγώ λέω ότι αυτά είναι απαραίτητα για να γίνουν για αυτούς τους πυλώνες. Αυτό είναι το βασικό. Και είναι ανεξάρτητο με τη διαπραγμάτευση για το χρέος. Να πάμε λιγάκι Έχουμε και άλλη ατζέντα. Σε κάτι υποθετικό. Αν ήταν μέσα στο αεροπλάνο για το Βερολίνο ο κύριος Τσίπρας σήμερα και στις 12 ώρα Ελλάδας, μία ώρα Ελλάδας... Θυμίζετε το ανέκδοτο με το αεροπλάνο. Πέφτουνε, πήρε την τσάντα και έπεσε. Πάπα, χτυπάτε ξύλο σε καμία περίπτωση. Ναι, όχι, λέω αν ήταν στο αεροπλάνο. Το πηγαίνουμε με αυτήν την πάμε με αυτοκίνητο λίγο. Πάμε το κεφάλι μα. Όχι, το είπα. Σωστά τα λέτε. Και με πούλμπαρα, αν θέλετε. Φτάνει λοιπόν στο Βερολίνο και κάθεται απέναντι στην κυρία Μέρκελ. Και τη λέει, εμεί χωρί ελαφρύνσει δεν βγαίνει η χώρα παρά έξω. Ο κόσμο κάτω υποφέρει, δεν έχει να φάει. Και του λέει η Μέρκελ, ούτε κούρεμα θα έχει, ούτε ελαφρύνσει θα έχει. Τι θα έκανε ο κύριο Τσίπρα αυτή την περίπτωση. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να αποδεχθεί ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο βλέπω στις οθόνες, ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές και μέσα από τις εκλογές να πάμε λέω, λοιπόν στο τρίτο. Έχετε όλα τα δεδομένα και πηγαίνετε θα εκεί. Πάμε, κοιτάξτε, να δεν αντιμετωπίζουμε την κυρία Μέρκελ ως αυτοκράτηρα της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν, αντιμετωπίζουμε την κυρία Μέρκελ. Ναι, λέω για εμάς. Κύριε Βίτσα, λέω λοιπόν κύριε ότι Βίτσα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε. Ακούστε με λίγο, επειδή η κουβέντα είναι υποθετική, σας έχουμε δώσει στο υποθετικό αυτό σενάριο όλα τα πάντα όλα θα για να πάτε δυνατός λοιπόν απέναντι στη Μέρκελ και πρώτον, να της πείτε θέλουμε ένα, δύο, τρία. Δεν θέλουμε τίποτα. Σε απάντηση όχι τι κάνετε τώρα. Δεν θέλουμε τίποτα από την κυρία Μέρκελ. Αυτό που θέλουμε είναι να συζητήσουμε στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών και όχι με υπαλλήλους της Τρόικας τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος, που είναι το πρώτο. Και δεύτερο, το δικό μας. Της. Θα πούμε λοιπόν. Θα πούμε λοιπόν ότι, με συγχωρείτε, εδώ δεν υπάρχει ζήτημα οικονομικά βιώσιμου, υπάρχει ζήτημα κοινωνικά βιώσιμου χρέους. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το χρέος και για να βρεθεί λύση ανάπτυξης, σας το λένε πια οι πάντες. Η μοναδική που δεν το λένε είναι η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαμαράς από πίσω της, ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, να υπάρξει ρήτρα ανάπτυξης και προσέξτε, θα πούμε, ποια στη Γερμανίδα ηγέτιδα. Η αιμονή διαχρονικά των γερμανικών ηγεσιών κατά τις περιόδους της κρίσης προκάλεσαν καταστροφή στην ίδια τη Γερμανία. Αυτό δεν είναι η μεγάλη ηττημένη. Αν δεν κάθε φορά, και επιμείνει στο όχι. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε το εθνικό μας σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα μπείτε στο αυτοκίνητο. Τις 300.000. Μισό λεπτό. Δεν αφορά τη διαπραγμάτευση. Μισό λεπτό. Δεν αφορά τη διαπραγμάτευση. Φεύγετε από το Βερολίνο, επιστρέφετε στην Ελλάδα και λέτε, παιδιά, πήραμε όχι ως απάντηση και κάνουμε τι από εδώ και πέρα. Εμείς καταρχήν το εθνικό σχέδιο δεν θα το βάλουμε αφού γυρίσουμε από το Βερολίνο. Θα το βάλουμε πριν πάμε στο Βερολίνο. Και το δεύτερο που θα έχουμε θα είναι νοπή εντολή του ελληνικού λαού.
Ναι, θα την έχετε. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία το εθνικό μας σχέδιο προχωράει, το κοστολογήσαμε, είπαμε από πού θα βρούμε τη χρηματοδότηση. Δεν εξαρτάται από την, ούτε από την κυρία Μέρκελ ούτε από κανέναν από το εξωτερικό. Θα ενημερώσουμε με τέλεια ειλικρίνεια τι λένε, τι δεν λένε και θα ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση. Έχοντας τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Ποια είναι η δική μας κόκκινη γραμμή. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί μετά της κρίσης ναι, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση. Μα βλέπετε και άλλα πράγματα πια που καταντάνε στην καθημερινότητα κόκκινη γραμμή. Θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Θα υπάρχει δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης για όλους. Τι θα κάνουμε, θα εγώ θα λέω. Εφαρμόστε λοιπόν εσείς όλα αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη. Όσο αφορά Γερμανίας. Το εθνικό σχέδιο που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πω μια έκφραση που εμένα μου αρέσει, δεν είναι τίποτα. Βρέξει, χιονίσει. Και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλη ατζέντα. Μην θεωρείται κανένα και δεν είναι καθόλου κρυφή. Το βρέξει χιονίζει. Το εφαρμόζουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης βρέξει χιονίσει. Σημαίνει ότι μπορεί να βρεθούμε σε μία απομόνωση ως χώρα. Σε απομόνωση θα βρεθεί η κυρία Μέρκελ. Σε απομόνωση η πολιτική της κυρίας Μέρκελ. Γιατί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη γίνεται μια μεγάλη συζήτηση όπου εμπλέκονται όλοι οι παράγοντες, αλλά πρώτα και κυρία οι κοινωνίες, οι οποίες λένε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχουν Μάλιστα. αναγνωρίσει ήδη ότι είναι λάθος, είναι και καταστροφικό. Μάλιστα. Και είναι καταστροφικό όχι για την Ελλάδα μόνο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Έχετε προβλέψει τι θα γίνει όταν θα αρχίσουν και θα σκάνε τα ομόλογα, τα οποία, τα δάνεια που πρέπει να αποπληρώσουμε. Τα δάνεια τα οποία πρέπει να τα αυτές οι πολύ μεγάλες δόσεις που αν δεν τις ρυθμίσουν ή δεν τις κουρέψουν, θα σκάσουν μπροστά μας και δεν θα ξέρουμε πώς θα τις πληρώσουμε. Υπάρχει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχετε προβλέψει γι' αυτό. Το Δεκέμβριο που αφορά και εκεί τελειώνει η ευρωπαϊκή. Και αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Για τις δόσεις έχετε προβλέψει πώς θα πληρωθούν στο μέλλον. Έχουμε προβλέψει τα πάντα ότι Μάλιστα. πρέπει να μπουν σε μια διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Σε αυτή τη λογική λοιπόν προχωράμε. Το ίδιο πρόβλημα της πρόβλεψης, αν θέλετε, ή του δημοσιονομικού και χρηματοδοτικού κενού, το έχει και η κυβέρνηση. Αν είναι να ακολουθήσει η κυβέρνηση Μάλιστα. αυτά που τη λέει η κυρία Μέρκελ, ναι. τότε έχουμε νέο μνημόνιο χωρίς νέο. Κυρία Κουντουρά, να έρθω λίγο σε εσά.